να πάρει το λόγο. Είχε διακόψει πάρα πολλές φορές τους ομιλητές. Και όταν στο τέλος πήρε το λόγο, εξαπέλυσε μια σφοδρότατη επίθεση απέναντι στην κυρία Κορίνα Κρέτσου. Βλέπουμε και τα πλάνα, ναι. Ουσιαστικά, με την κυρία Κρέτσου όρθια πια να σηκώνεται να απαντά. Από ένα σημείο και μετά, η μία και οι δύο γυναίκες ήταν όρθιες, η μία απέναντι στην άλλη, ουρλιάζοντας ουσιαστικά η μία απέναντι στην άλλη. Κυρία Κωνσταντοπούλου θυμήθηκε το δημοψήφισμα του 2015 και ουσιαστικά άρχισε να κατηγορεί την κυρία Κρέτσου ότι εκπροσωπεί έναν φορέα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος έχει επιβάλει μια δικτατορία στην Ελλάδα. Και ήταν μια ένταση αρκετά. Ναι, μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι έγινε, Αχιλέα. Σε ευχαριστώ. People are dying everywhere. Ελάτε να ζήσετε στη Ρουμανία, άμα δεν σας αρέσει η Ελλάδα. Να δείτε αν πεθαίνει ο κόσμος εκεί. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Λοιπόν, άλλος που θέλει να ρωτήσει... It's not one kilometer